Ο Νίκος Ευαγγελινός επανεξελέγει πρόεδρος του αστικού κτέλ Βόλου μετά από την τελευταία εκλογική διαδικασία. Ο νυν πρόεδρος των αστικών συγκοινωνιών εκλέχθηκε ξανά με ποσοστό που αγγίζει το 70%, αφήνοντας πίσω τον έτερο υποψήφιο Παναγιώτη Γιόλα. Στις κάλπες προσήλθε το 99,9% των εταίρων που είχαν δικαίωμα ψήφου και ο κύριος Ευαγγελινός έλαβε θετική ψήφο από 33.200 μετοχές σε σύνολο 49.000. Η θητεία του είναι τετραετής και θα ολοκληρωθεί το 2026. Την ίδια ώρα, ο κύριος Ευαγγελινός αναφέρθηκε και στην καθημερινότητα για το αστικό κτέλ μετά από 2 περίπου χρόνια πανδημικής κρίσης και περιορισμών. Μετά από 4 χρόνια στο τιμόνι των αστικών συγκοινωνιών, την 1η Οκτωβρίου επανεκλεγήκαμε με μεγάλη στήριξη από τους μετόχους της επιχείρησης. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους μετόχους για την εμπιστοσύνη που δείξαν στο πρόσωπό μου και στο πρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό που έχω να πω και στους μετόχους αλλά και στο βιβατικό κοινό, τα επόμενα 4 χρόνια θα δουλέψουμε σκληρά για να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες της εταιρείας μας προς το βιβατικό κοινό, αλλά και να φέρουμε ένα αποτέλεσμα προς τους μετόχους. Σιγά σιγά ο κόσμος εμπιστεύεται τις αστικές συγκοινωνίες και το αστικό κτέλ Βόλου και τις υπηρεσίες μας, βγαίνοντας από την πανδημία. Δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα το 2019, είμαστε περίπου στο 75-80%. Για να συμβεί και αυτό, εμείς συνεχώς αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και όσον αφορά την μέρος και την πληροφόρηση του επιβατικού κοινού, αλλά και την τιμολογιακή πολιτική. Έχουμε κάποια εκπτωτικά προϊόντα, όπως είναι οι κάρτες απεριόριστων διαδρομών για τους μαθητές αξίας 30 ευρώ την ημέρα, δηλαδή με 1 ευρώ την ημέρα ο κάθε μαθητής μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο του, στα φροντιστήριά του, στις ατομικές του δραστηριότητες. Έχουμε τη φθηνότερη φοιτητική κάρτα σε όλη την Ελλάδα στα 180 ευρώ ετησίως και 30 ευρώ το μήνα για τους φοιτητές μας. Και οι προσφορές μας, το 10-1 στο μπλε εισιτήριο της Α ζώνης και το 10-1 στο πράσινο εισιτήριο της Β ζώνης, συνεχίζονται. Μέσα σε δύσκολες συνθήκες, βλέπετε τις τιμές του πετρελαίου. Ήδη από 1η Οκτωβρίου έχει φύγει και η επιδότηση των 15 λεπτών, οπότε μιλάμε για μεγαλύτερη επιβάρυνση του κόστους και οι τιμές παραμένουν για τις αστικές συγκοινωνίες και τις μεταφορές ίδιες με το 2011. Σε ό,τι αφορά πάντως την εκλογική διαδικασία στο αστικό κτέλ, στη θέση του Αντιπροέδρου εκλέχθηκε ο Επαμεινώντας Ντούκας, μέλη Ιωάννης Βράκας, τηλέμαχος Κονταξής, Νικόλαος Φράγκος, Χριστός Τοπούζογλου και Δημήτριος Κεσμετζής.